φίλοι μου, σήμερα θα δούμε πώς αφορούμε καρμπερατέρ σε ένα Honda Magna 7.5 του 1994. Η ίδια διαδικασία για όλα τα Magna 3ης γενιάς. Όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αφαιρέσει το τεπόζιτο. Αυτή την πλαϊνή βάση του διακόπτη, καθώς και τη βάση από την αριστερή πλευρά του θερμοστάτη. Το επόμενο πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το φιλτροκούτι. Θα βγάλουμε επίσης την εισαγωγή του αέρα, που έχει ένα λαμάκι που την κρατάει και δύο βίδες, μία εδώ και μία εκεί. Έχει καμιά δεκαριά βίδες εδώ, θα πρέπει να τις ξεβιδώσουμε όλες όσες υπάρχουν περιμετρικά. Αφού αφαιρέσουμε όλες τις βίδες, μπορούμε να βγάλουμε το καπάκι, το οποίο βγαίνει όπως βλέπετε μαζί με το φίλτρο. Τώρα υπάρχουν εδώ, φίλοι μου, τρεις βίδες που κρατάνε τη βάση από το φιλτροκούτι. Όπως βλέπετε, έχω αφαιρέσει και το σωλήνα των ανακοινιέσεων και τώρα μπορούμε να το απομακρύνουμε από την αριστερή πλευρά. Σύμφωνα με το manual είναι πιο εύκολο. Θα πρέπει να βγάλουμε και την τίζα του τσόκ, να την αποσυνδέσουμε. Πιάνει εδώ μπροστά όπως βλέπετε, καθώς και τις δύο τίζες του γκαζιού. Στη συνέχεια ξεσφίγγουμε τα τέσσερα κολάρα εισαγωγής από το πάνω μέρος. Και τώρα τα καρμπερατέρ μπορούν να αφαιρεθούν. Είδατε, χρησιμοποίησα μοχλό και το μόνο που μένει είναι να αποσυνδέσω τον αισθητήρα της πεταλούδας. Ορίστε, για να μπορέσω να τα πάρω στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλοι μου, αφαιρούμε τα καρμπερατέρ από ένα Honda Magna 7.5. Αυτά σήμερα από το Μεσσαράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.